έξω η εκτέλεση της φορά του Τσόρι Ντομίνγκες. Το βολέ με τη μία αποκρίνεται ο τροματοφύλακας του Απόλλωνα και μπερδεύονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Συνέχεια ο Μπενίτες με το σιώμα. Πρώτη μεγάλη φάση τον Ολυμπιακό εδώ. Με τον τροματοφύλακα του Απόλλωνα να εκπηδιάζεται. Καθώς δεν έγινε με τη μία, πέρασε από τα σώματα η Μαρέρ. Του Τσόρι Ντομίνγκες. Εκτός από την ίδια σημερινό μάτς. Κίνησε ο Σαλίνο, του πετάει την μπάλα μπροστά ο Αργεντινός και γρήγορα πήγε το να πάει για τον Τσόρι Ντομίνγκες. Πούλη, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να φτάσει στην μπάλα με την προβολή του πάνω στο τάκι. Διώχνουμε μια γροφιά ο Πίτκας. Ο Δημήτρης κάνει την κούρσα νωρίτερα στην επίδεση του Απόλλωνα. Από μακριά το σουτ δεν ήταν. Το σούτ έσπασε πολλές φορές. Το κόρνερ θα εκτελεστεί για την άκρη με γροφιές. Η ομάδα μαζί με τον Ριακή ψαχνούν που άνοιξαν το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Σόπαλο του. Σέντρα του Σοηλέδη. Θα διώξει ο Πίτκας. Άκουλο. Ψήφιμα. Ο Κύριας θα γυρίσει στον Πίτκα. Μηδέν. Ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά του Μπρέζεβιτς με γροθιές ο Πίτκας. Ο Μάνταλος εκτελεί το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Πίτκας θα μπλοκάρει σταθερά στο 73. Πέρασε ο Πάγκαλος, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καλές προθέσεις για τον ΑΟ Χάνια το σούτ. Ο Περούχος άφησε πίσω του τον κοτσόνι ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος παίζει κάθετα για τον κριτικό. Η έξοδος από τον Πίτκα σταματά τον κριτικό, δεν έχει τελειώσει η φάση. Και πάλι ο κριτικός, δεύτερη απόκρουση. Βλέπετε, εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ, ο Γκονσάλες, η μπάλα περνά, ο Εγκουέμ δεν μπορεί να νικήσει τον Πίτκα, απομακρύνει ο Κύριας, μακρινός του Ρόχας και πάλι ο Πίτκα. Για όλα. Πάρα πολύ δύσκολη φάση και η πρώτη με την εκτέλεση και η δεύτερη από τον Εγκουέμ, αλλά και η τρίτη καθώς από έναν 8 του χρόνια. Πέρασε από τελούν, ο Γκονσάλες απευθείας, ο Πίτκα σε κόρνερ. Όχι τόσο δύσκολοι, όχι αρκετές από τις ομαλίες της κάρτας. Για παλιά βγαίνει ο Πίτκας μπλοκάρι. Δεξιά για τον Μιλοσάβια, τη σέντρα του, ο Πίτκας με γροφιές. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα βγάλει την μπάλα και την καθυστέρηση, δεν ευνοεί βέβαια το Λεβαδιακό. Καλοφιλιάζες με φάλτσο, διώχνει ο Πίτκας δύσκολα την μπάλα. Πορτογάλος πυροβολεί για μια... Ωραία, εδώ ένα δυνατό σούτ από τον Πίτκας σε κόρνερ. Γρήγορα εναλλαγή με τον Χάλσεμπάικ. Ο Χάλσεμπάικ κάθεται πάσα για τον Μπεν. Βγαίνει όμως ο τερματοφύλακας. Και εδώ στην άλλη πλευρά το πλασέ περάσει τη γραμμή. Και πάλι η κίνηση του Παυλίδη. Το πλασέ. Από μακριά. Τώρα η σέντρα γέμισμα. Χάλσεμπάικ βγαίνει και ο Πίτκας. Τόσερον Λεβαδιακός, Πλατανιάς, Ηρακλής, Ερμιονίδα, Εργοτέλης. Υπάλλον του συμπεκτών, Αμαραντίδης για τη σέντρα, βγαίνει ο Χάλσεμπάικ, βγαίνει όμως και ο Πίτκας και το σέντρα, Χάλσεμπάικ βάζει το κεφάλι του έξω από τον Πίτκα, για τον άξονα του Βεργόνη, Βεργόνη σε δοκιμάσει το αριστερό, πληκτικό σούτ, μεγάλη απόκριση, το σούτ αυτό, αριστερό καλοζυγισμένο, βρίσκει σε τιμότητα, άλλη μια σέντρα περνάει από τον Κάμπορα, στρώνεται στον νέο Ισελκόντα, Σέντρικ ο οποίος θα πιάσει ένα εκπληκτικό σουτ προς το παράθυρο του Πίτκα. Εσείς ξαναβλέπετε εδώ το εκπληκτικό σουτ. Κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Σπάρτα το γέννημα στη σέντρα και παλιά νέα μεγάλη απόκριση. Και παλιά το Βεργόνι. Λαμάντε το εκτελεί. Με κορφέ. Όλα αυτά στη θεωρία γιατί μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μουσταφίδη κεφαλιά, καλή ευκαιρία η κεφαλιά του Όμου. Και πάλι ωραία, ο Μουσταφίδης με γυρίζει την μπάλα. Παίρνει σου μεγάλο. Γύρισε στον Απόλλωνα, το μεγάλο σε άλλο. Δύο άλλο δεν κάνει και ο κύριο Απόλλωνα, δεν κάνει και ο Σινελίδης. Γυρίζει ένα καλό σημείο, ο Παπίστης πετάγεται, βγαίνει και μπλοκάρει ο Πίτκας. Ο Πίτκας γεμίζει. Λόπουλος τώρα με χώρο μπροστά του, κάτω η μπάλα, το πλασέ, καλή φάση για την Καλυθέα στο 12. Γιώργος Πιτσικόπου, Καλυθέα έχει την υπεροχή και προσπαθεί θέση οδηγού.
πρόκριση. Τελείωμα Σάντο. Ωραία στο πρώτο δοκάρι. Δεν ευνηδιάζεται. Ο Μπριλάκης αντέδρασε. Μασάντο. Ο μακριά το σουτ. Με πολύ φάτσο στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Πίτκας. Δύσκολο. Που ανεβαίνει. Ένα γέμισμα. Αφήνει ο Κοτσόνης κεφαλιά. Ψαράκι κόπηκε από κοντά στο γκολ. Κανοτής λοιπόν. Κεφαλιά Ψαράκι. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η κλασική ευκαιρία για τα Χανιά. Εγκουέν, πολύ δυνατά το γέμισμα. Ο Πίτκας, η ενέργεια. Έφυγε ο Ντακώστα, σουτάρει, θα μπλοκάρει. Πέκρουσε ο Πίτκας, θα στη συνέχεια ο Ντακώστα. Κακή εκτέλεση με το αριστερό από τον Ντακώστα, αδύναμη. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει για τον Πίτκα. Άρα μόνο ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Βαγγέλης Πίτκας. Διακόπτει τα προσοχή από το πρωτάθλημα. Νωρίτερα η Ερμηνεία Μπαλούν καθυστερεί. Με το Ψοπιάνος, Κούσα για τον Κοντζάλη, το σουτ. Μια φάση που ξαναβλέπετε. Ντόπουλο, δεν είναι πρόκειται από τον Βασιλαδονόπουλο. Το σουτ από τον Κοντζάλη, το σουτ του Κοντζάλη. Η επέμβαση από τον Πίτκα. Νωρίτερα ο Διακόπτης και του Πίτκα. Ο Τζάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει όσο και από εκεί στον Ιωαννίδη που προωθείται, συγκλίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει, μεγάλη ευκαιρία. Εξιά πλευρά του παίχτη, βλέπει πολύ καλύτερα. Εδώ βλέπουμε εμείς την καλύτερη στιγμή που είχε 10 λεπτό, 2 λεπτά πριν από τον γκολ που πέτυχε ο Α4. Ιωαννίδης, το σουτ στην κλειστή γωνία, που ξαναβλέπετε. Πορτογάλος πυροβολή για μια διαλλαγή για τον Απόλλωνα, ο Κολιάς περιμένει. Thank you.